καλό μεσημέρι θα πω. Στο πιο καλό, στο πιο γλυκό, στο πιο ωραίο αγόρι της ελληνικής τηλεόρασης. Στα δικά μου τα μάτια. Μην δεσμευτούμε και γίνει και τίποτα χαμός. Καλό μεσημέρι όμως θα πω και σε... Καλό μεσημέρι όμως θα πω και σε όλους εσάς και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στην κουζίνα μας. Έλα, έλα, έλα παραπονιάρη, μπες μέσα στο πλάνο. Καλώς σας βρήκα. Πάμε. Τι ρομποτικές κινήσεις είναι αυτές? Δεν χορέψουμε. Πάλι κάτι άλλο, πιο αναπαστικό. Τι είναι, συναισθηματικό. Θα ήθελα να τη χορέψω, αλλά δεν πάει ωραία. Με χορεύεις, στο ταψίποντε ποτέ. Αλλά ας σταθούμε λίγο σε αυτές τις μελωδίες που φροντίζει ο Χολύπτης να χαρίζει σε όλους και όλους και όλες εμάς. Έλα η Χολύπτη! Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πάμε, 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 πάμε. Βρε, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα αν δεν βάλουμε λίγο τρέλα και... Έλα, έλα! Θα κάνω αυτό που νομίζω ότι θα κάνω. Δεν θα βγω μπροστά από τον πάγκο. Κρατήστε με, κρατήστε με. Αφήστε με. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ξεκίνησε η εβδομάδα. Σου λείψα, μωρέ, πες μου, σου λείψα! Μου λείψες πάρα πολύ, γι' αυτό θα σου μαγειρέψω το πιο νόστιμο σπιτικό φαγητάκι του κόσμου. Και το πιο εύκολο. Πες, πρακτικός ήταν ο λόγος, νομίζω ξεκάθαρα. Γιαχνί κάνουμε όταν βιαζόμαστε πάρα πολύ. Όταν βιαζόμαστε. Μήπως. Όταν βιαζόμαστε, κάνουμε μακαρόνια. Εσύ. Και για άλλα πράγματα. Κάνουμε μακαρόνια, όχι μόνο βιαζόμαστε. Οπότε σήμερα δεν βιαζόμαστε και αγαπάμε. Και σε αυτό που θα κάνουμε το τραπέζι, οπότε το κάναμε πολύ νόστιμο φαγητάκι. Δεν ξέρω αν ήταν πολλά υποσχόμενο αυτό που είπες ή τουλάχιστον με έβαλε και μου έδωσε τροφή για σκέψη. Σίγουρα θα μιλήσουμε όμως για τροφή. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα φαγητάκι πολύ σπιτικό, πολύ 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 χειμωνιάτικο, πολύ χουχουλιάρικο και γρήγορο. Χορταστικό, υγιεινό, θρεπτικό. Αρέσει όμως στους μικρούς μου φίλους. Αρέσει, δεν αρέσει, γι' αυτό. Θα το φάνε. Θα το πάτε! Καημένε μικρέ φίλε. Θέλεις αρακά, πάρε αρακά. Πρέπει να μεγαλώσεις γιατί θα στάξεις μέχρι να μεγαλώσεις. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα αυτό. Τι είναι ο στάξι. Μη βρέξει και μη στάξει, θα ήθελα να με είχαν και εμένα. Ξέρουν αυτή τη λέω εγώ. Καταλαβαίνουν. Και εγώ γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να πιω γάλα. Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάς. Σπάσα τη σιωπή σου και μην μιλάς με γρίφους. Γέροντα. Ελάτε φίλες και φίλοι στο σπίτι μας. Ναι, αυτή την τρέλα που με διακατέχει νομίζω ότι μπορώ και προσπαθώ τουλάχιστον να σας τη μεταφέρω. Δεν έχω κάτι. Αυτές οι διακυμάνσεις είναι κάτι πολύ ψυχολογικό, λένε όταν είσαι στην κουζίνα. Νάτα, νάτα, νάτα τώρα. Τώρα μου βγάζεις τη πιο ρομαντική μου εκδοχή. Την Ιωάννα που θέλει αγκαλιές, φιλιά και ωραίες σκέψεις. Και όταν σου χορεύω, πες μου. Βρε, από καμία δεν κλέβω εγώ. Τώρα θα μπει το καλό, νομίζω. Αυτό το ήταν. Αυτά θέλω εγώ τώρα. Τώρα αυτά θέλω. Εγώ, παιδί μου, είμαι πως είναι ο πύραυλος. Πάει παμ! Και μετά θέλει σιγά σιγά, όχι μπαμ και κάτω. Έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Υπάρχει, νομίζω, για κάθε τι που μας συμβαίνει στη ζωή και ένα αντίστοιχο άσμα. Και παραπάνω, μη σας πω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς τον χορό αυτόν, τον μουσικό, τον μελωδικό και σίγουρα τον πάρα πολύ νόστιμο και θρεπτικό, θα το μοιραστούμε με όλους εσάς. Ελάτε, ετοιμάζουμε γιαχνί. Τέτοιο πρόλογο για γιαχνί δεν νομίζω να σου έχει κάνει ξανά κανένα άλλο. Με φαγητάκι μαζί με μουσική, με σένα, ποτέ. Πολύ περήφανος. Δεν δείχνεις όμως αυτό το. Να αναντρανίσεις λίγο, πρέπει, παιδί μου, που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Να νιώσεις, να ανέβεις, να τονωθείς, να κάνω κάτι. Θέλω που... λίγο. Θέλω, έχουν περάσει μόνο 3 χρόνια. Πόσο θέλω ακόμα ένα δύο. Αλήθεια. Λάθος. Ένα δύο χρονάκια ακόμα. Λάθος. Καμία άλλη περίπτωση δεν περιμένει το. Τι είναι αυτό. Στο αυτοκίνητο βαριόμουνα και σκεφτόμουνα τι θέλω εγώ στις κοσμικές τις συγκεντρώσεις. Δεν θα χορέψω και θα απαντήσω σε κάποιες φίλες μου που με ρωτάνε αν κάνουμε μαγειρική ή χορογραφής. Όλα τα κάνουμε. Έτσι είναι η κουζίνα η δική μας. Απ' όλα έχει ο Μπαξές και...
χαρίζω και μία και δύο και τρεις ματιές, αλλά αυτός ματέα. Σου έχω χαρίσει την καρδιά μου, μην είσαι παραπονιάρα. Λοιπόν, πάμε να μαγειρέψουμε. Αφού δεν με υπερχάριστη, να έχουμε διπλωματικά επεισόδια μέσα στην κουζίνα, πάμε! Λοιπόν, το ξέρεις μητέρα ότι γιαχνή λέγεται οτιδήποτε τσιγαρίσεις με κρεμμύδι, πατάτα και ντοματούλα. Όχι με γιαχνή. Δεν το ήξερα. Λοιπόν. Ποια λέξη, από πού προκύπτει? Τι νόμιζες, ότι θα με αποστομώσεις. Μπορώ όμως να το ψάξω και να σου πω. Ή μπορούν οι τηλεθεατές. Στείλτε μας ένα μήνυμα στο Καλό Μεσημέρι στη σελίδα μας στο Facebook που είναι Νάτι. Καλό Μεσημέρι ή καλύτερα. Ακολουθήστε με και στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Instagram, στον προσωπικό μου λογαριασμό, που τα βλέπω, τα διαβάζω και τα μοιράζομαι με τον υπόλοιπο κόσμο. Τι ωραία. Μ' αρέσει που μεγαλώσατε τη γραμματοσειρά, παιδιά. Δώστε μας λίγο τον τίτλο. Τι ωραίος, χορταστικός. Έτσι θέλω. Μεγάλα. Να τα βλέπω, να τα ευχαριστιόμαστε. Όλοι μαζί. Μεγάλα. Και αν μπορείτε μαζί με την παρουσιάστρια να μείνει λίγο παραπάνω και η συνταγή. Να βλέπουμε. Τέλεια. Είδες πάνω μαζί με την παρουσιάστρια. Έξυπνος. Σίγουρα. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Α, μην μου φεύγεις. Κάτσε λίγο. Έχουμε βάλει ελαιόλαδο μέσα. Βάζουμε κρεμμύδι. Και πατάτα. Και τσιγαρίζουμε καλά. Η πατάτα έχει κοπεί σε μικρά κομμάτια για να μην πάρει 2 ώρες το μαγείρεμα. Ξέρω ότι εσύ, μητέρα σπίτι, έχεις λίγο χρόνο, οπότε θα μαγειρέψεις κάτι γρήγορα. Θα βάλουμε πελτέ ντομάτα, γιατί δεν είναι η ντομάτα στην εποχή, οπότε η εποχή της ντομάτας, οπότε ίσως να βρούμε καλύτερη γεύση σε ένα πελτέ. Μάλιστα. Βάζουμε μέσα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ωραία. Και μόλις πάρει και τον πελτέ, θα γυρίσουμε με νεράκι. Θα βάλουμε τόσο νερό όσο χρειάζεται, απλά για να σκεπάσουμε το φαγητάκι. Γενικά οι φωτιές σβήνουν μόνο με νερό? Νομίζω ότι καμιά φορά το νερό δεν φτάνει να σβήσει μια φωτιά. Ανάλογα τη φωτιά, ποιος την έχει βάλει, πόσο μεγάλη είναι. Η πυροσβεστική ακούει. Αχρίαστη να είστε, αλλά. Αχρίαστη. Λοιπόν, νεράκι, προσοχή. Αλήθεια. Χολύπτη, τι πρωτοβουλίες είναι αυτές? Μη παιδί μου φοβερίζει τους ανθρώπους. Το βάλω. Δεν το αγαπώ αυτό το γλυκό, αλλά να το πετάξουμε μέσα. Ναι, χωρίς τον μπολάκι, γιατί δεν το ξέρω ότι το αγαπάς, το δεις από πάνω σου. Να μην πεις, α, εσύ χτυρίξεις μέσα αυτή. Δεν θα έλεγα έτσι. Θα το έβαζα στην άκρη όμως, αφού χρειάζεται όμως να προσθεθεί μέσα στην συνταγή. Είναι άνηθος. Αν δεν σου αρέσει η μητέρα, μην τον εβάλεις. Μένα μου αρέσει, τον εβάζω. Μόνο η μητέρα έχει τέτοιο περιθώριο προαιρετικής επιλογής και χρήσης του ανήθου. Πατέρα, ξάδερφε, όλοι. Με το χέρι στην καρδιά δεν θα τον έριχνα μέσα τον άνηθο, γιατί είναι ένα υλικό το οποίο έτσι κι αλλιώς θα καταλάβουν το χρησιμοποίησες. Ναι. Φοβερό. Ο άνηθος δεν ξεχνά. Μαζί και ο υπόλοιπος κόσμος. Θα το προσθέσουμε όλο. Μπόλικη και γενναιόδορη ποσότητα. Είμαι large. Και εδώ. Παντού. Παντού. Ανακατεύουμε. Μοσχοβολάει όμως. Ναι, μυρίζει ωραία. Λοιπόν, η πατάτα έχει κοπεί σε μικρά κομμάτια. Το έχουμε τσιγαρίσει κιόλας. Δεν θέλει πάνω από 15 λεπτά βράσιμο. Ήρθε η ώρα να βάλουμε καλαμπόκι κατεψυγμένο και αρακά. Είναι 2 πινελιές οι οποίες πιστεύω ότι με αυτές ίσως και να δοκιμάσουν οι μικροί μας φίλοι. Ίσως και, λέω. Το έβαλε σε παρένθεση ή ήταν εκτός, δηλαδή με κόμματα ήταν συνδεδεμένο? Κάηκα. Άλλη ερώτηση. Σε κόμμα θα πέσει αν συνεχίσω να μιλάω έτσι. Λοιπόν, μήπως τελικά δεν πρέπει να αναρωτηθούμε αν ακούει πυροσβεστική, αλλά τα στενοφόρο έρχεται. Άμπιουλανς. Κοίταξε. Είναι ωραίο φαγάκι. Ναι. Εγώ μικρότερη δεν το αγαπούσα όταν το έφτιαχνε η μητέρα μου. Αλλά πρέπει να σου πω τώρα ότι μου έχει λείψει. Αν ακούει η μητέρα μου, να ξέρει ότι το εκτιμώ και το αναζητώ. Τα περάκι. Κουρίερ, γραφείο Μαλέσκου. Χτυπάτε πόρτα. Ναι, χτυπήστε κουδούνι. Όχι, πάτε σκυλιά, λέστε. Όχι, πάνε γεια μου. Βάζουμε καπάκι και μαγειρεύουμε. Όχι πολύ, παιδιά. 10-15 λεπτά. Γιατί η πατάτα είναι λεπτοκομμένη. Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνουμε σε αυτό που έχουμε έτοιμο. Βάζεις τόνο αντί για κρέας. Δηλαδή, εγώ αντίστοιχα θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω στήθος ή φιλέτο κοτόπουλο, ας πούμε. Εννοείται, μέσα. Τα αγαπάμε και τα δύο. Ή μπουτάκι. Και τα δύο, ναι. Το μπούτι καλύτερο. Αν θέλει. Το μπούτι καλύτερο. Ανάλογα. Λέτε. Πάντως, σίγουρα ο τόνος, γιατί με τόνο. Ναι. 10 με τόνο. Εσύ τώρα έχεις ξεφύγει, βέβαια, εδώ η σκέψη σου είναι αλλού. Με τόνο θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Άρα, μιλάμε για υλικά τα οποία μπορούμε εύκολα και τις τελευταίες στιγμές να βρούμε. Αν σκεφτείς ότι βάζεις την κατάψυξή σου, αυτά τα ωραία τα λαχανικά δεν διαφημίζω, αυτά που βάζεις και γρήγορα έχεις φαγάκι, που έχει μέσα καλαμπόκι, αρακά, έχει και άλλα μπιχλιμπιδάκια, καροτάκια μέσα και τα ρίχνεις. Έχεις τον τόνο στην κονσέρβα που δεν υπάρχει σπίτι, σχεδόν δεν υπάρχει σπίτι. Ξέρω από κάποιες φίλες μου που έχουν τόνο,
τόνο με καλαμπόκι, τόνο μεξικάνα, τόνο γενικά τόνο, για να βρεθεί κάτι να φάμε την δύσκολη στιγμή. Και τα χρησιμοποιείς και κάνεις με τις πατατούλες σου ψιλοκομμένες για να μην πάρουν χρόνο και κάνεις ένα ωραιότατο σπιτικό φαγητάκι. Ο λόγος που έβαλα. Πολύ σωστά, Ιωάννα μου. Ο λόγος που έβαλα τον τόνο τελευταία στιγμή είναι γιατί δεν χρειάζεται μαγείρεμα, είναι μαγειρεμένος πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, είναι λίγο δύσκολο να φάνε τα μικρά παιδιά τόνο. Οπότε φτιάχνουμε το γιαχνί, σερβίρουμε και σε εμάς τελευταία στιγμή βάζουμε τόνο μέσα. Είναι απίστευτο, ταιριάζει πάρα πολύ το μαγειρευτό γενικά με τον τόνο. Δεν τον τρώνε τον τόνο τα παιδάκια. Λίγο δύσκολα. Αλήθεια. Έχει μια ιδιαίτερη μυρωδιά που νομίζω ότι θα στρίψουν. Κρίμα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γκριμάσεις και τέτοια, ξέρεις. Δεν ξέρω, φαντάζομαι όμως τα παιδιά. Το έχω δει. Τα δικά σου παιδάκια, όλα τα παιδιά. Τα δικά μου. Φαντάζομαι ότι είναι φυσιολογικά τα δικά μου και κάνω όπως τα άλλα. Τώρα τι να πω. Νομίζω δεν θα τους αρέσει, νομίζω. Αλλά δοκιμάστε το και πείτε μας και εμάς να ξέρουμε. Ορίστε. Και στέλνετε μας και ιδέες για προτάσεις που θέλετε με συνταγές. Τι έγινε. Γιατί όχι. Πάγωσε το αίμα σου, Θεμάκο! Γιατί όχι, στείλτε μας και τέτοιες ιδέες. Ούτως ή άλλως μας ζητάτε διαφορετικά θέματα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή που απευθύνεται σε εσάς. Τα θέματα τα οποία αναδεικνύουμε θεωρούμε ότι σας αφορούν, σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητά σας, όχι όλων, των περισσότερων όμως κάθε φορά. Γιατί όχι, προτείνετε μας θέματα και συνταγές τις οποίες μπορούμε να δείξουμε. Θέλω να κάνεις κάτι τελευταία στιγμή. Θέλω τελευταία στιγμή να κάνω κάτι. Ελαιόλαδο στο κουτάλι και λίγο ίσως θα πάμε. Τελευταία στιγμή. Βάλαμε λίγο λάδι, απλά για το τσιγάρισμα. Οπότε θέλει το φαγητό λίγο παραπάνω λάδι, για να λέγεται και λαδερό. Επιλέγεις ομό ελαιόλαδο. Το νου σου κάτω, εγώ πήγα να πέσω. Πρόσεχε. Λαδάκι τώρα υπάρχει άφθονο στην Κρήτη, παιδιά. Ό,τι έχει ο καθένα, βάζει. Αρκεί να είναι ελαιόλαδο. Διαφημίσεις θέλουν να δώσουμε. Εγώ δεν θέλω να φύγω, αλλά πρέπει να το κάνω αυτό. Με το χέρι στην καρδιά δεν θα το ήθελα. Προσέξτε τι λες. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Χαιρέτησε το κοινό, τις φίλες και τους φίλους. Σας αγαπώ όλους. Τα φιλιά μου. Και εμείς αγαπάμε. Φιλάκια.